Η Δύση ξεκινά να πανικοβάλλεται. Η Ρωσία ανακοίνωσε την δημιουργία δεκαπλίων που θα μεταφέρουν τον υπερηπηρχητικό πυραύλο ζωρικών. Είναι ο τίτλο νέου άρθρου τη ρωσική αμυντική Σάβια Προ, το οποίο περιέχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα και βάσει του εν λόγω ρωσικού άρθρου, νέε προηγμένε τεχνολογίε ενσωματώνονται ταχύτατα στον νέο ρωσικό στόλο, καθιστώντα τον όλο και πιο επικίνδυνο για του εχθρού τη Μόσχα. Ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα προ τον εξυγχρονισμό του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού είναι μια δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Ρώσο Ναύαρχο Νικολάη Γερμένοφ, ο οποίο μίλησε για σχέδια του Κρεμλίνου να παράξει 10 φρεγάτε κλάση Admiral Gorskov του προγράμματο Project 22350, εξοπλισμένε με του υπερηπηρηγητικού πυράβλου Zircon. Οι φρεγάτε Admiral Gorskov είναι κορυφαίες στο είδο του και σίγουρα υπερισχύουν έναντι κάθε άλλη φρεγάτα στο πλουστάσιο του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού. Είναι υπερσύγχρονε, πανίσχυρες και μεταφέρουν τον πύραυλο ένα υπερόπλο σύμφωνα με τη Μόσχα. Οι Ρώσοι έχουν αποκαλύψει πω το εν λόγω όπλο μπορεί να φτάσει ταχύτητε πολλέ φορέ μεγαλύτερε από αυτή του ήχου, πράγμα που καθιστά σχεδόν αδύνατη την αναχέτησή του, ακόμη και από σύγχρονα συστήματα Η Υπερυπηρχητικό είναι και ο πύραυλο Κίνζαλ του Ρωσικού στρατού, ο οποίο έχει επιδείξει την αποτελεσματικότητά του στον ρωσο πόλεμο. Η κλάση Admiral Gorskov ξεκίνησε με τη φρεγάτα Admiral Gorskov, η οποία έχει τροποποιηθεί και έχει πραγματοποιήσει ήδη δοκιμαστικέ εκτοξεύσει του ταχύτητα του πυράβλου. Ζυρκών. Έπειτα η Μόσχα έθεσε σε λειτουργία το πλοίο Admiral Kasatonov το οποίο εξοπλίστηκε με τέσσερι υπερηπηρηχητικού πυράβλου, ενισχύοντα περαιτέρω τον ρωσικό στόλο. Επόμενη στη λίστα είναι η φρεγάτα Admiral Golovko, η οποία βρίσκεται σήμερα στο τελευταίο στάδιο δοκιμών και σύντομα θα γίνει και αυτή επιχειρησιακή και θα εξοπλιστεί με του υπερηπηρηχητικού ζυρκών. Όμως τα πλάνα των Ρώσων δεν τελειώνουν εκεί, ήδη τα επόμενα πλοία της κλάσης έχουν ξεκινήσει να παράγονται και να εξοπλίζονται με όπλα. Επίσης, στο μέλλον προγραμματίζεται να καθελκυστούν και οι φρεγάτες Admiral Kapitanets και Admiral Vysotsky, ολοκληρώνοντας ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα για το ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Ο Γευμένοβ δηλώσε πω η εμπειρία που απέκτησε το ναυπηγείο για την παραγωγή του πρώτου πλοίου της κλάσης θα βοηθήσει στην επιτάχυνση τη διαδικασία ναυπήγηση των επόμενων σκαφών, οδηγώντα σε γρηγορότερη ολοκλήρωση του προγράμματος. Όταν ο Ρωσικό στόλο αποκτήσει αρκετά τέτοια πλοία εξοπλισμένα με του πυράβλου Ζερκών, θα θέτει τεράστια απειλή για όλου του εχθρού του, ειδικά τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στο επίκεντρο τη Μόσχα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.